παρουσιάσω μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Επέστρεψα σήμερα από Αθήνα, έτυχε να παραμείνω 4 μήνες εκεί, συνεχόμενος. Οπότε με το που μου τηλεφώνησε η Δέσποινα και μου είπε για το τι πρόκειται να κάνουμε, αμέσως φυσικά τηλεφώνησα στον γραμματέα μας και του είπα ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα σε όλο αυτό και μου είπε ναι βεβαίως ότι μπορείς κάνε. Το πρώτο που σκέφτηκα λοιπόν να κάνω ήταν να παρακάμψω περιφέρεια και όλες τις υπηρεσίες και να απευθυνθώ απευθείας στο Υπουργείο. Έτσι λοιπόν, πήρα τηλέφωνο, έκλεισα κατευθείαν, είπα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη και βρέθηκα στο επόμενο δίωρο στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο γραφείο του κυρίου Τόσκα. Ο κύριος Τόσκας σήκωσε τα χέρια ψηλά. Πριν φύγω, γιατί δεν έκατσα πολλή ώρα εκεί, πήρα αλλού μετά, θα σας πω παρακάτω, μου είπε το εξής, ότι αυτό είναι από τα μέτρα της Τρόικα, του ΔΝΤ. Αυτό έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ήδη ψηφιστεί και είναι τετελεσμένο. Η υποβάθμιση του αστυνομικού τμήματος. Μιλάμε για το δικό μας αστυνομικό τμήμα. Έχει ψηφιστεί. Ο κύριος Τόσκας μου το είπε. 15 Γενάρη γίνεται η διεξήγηση. Έχει γίνει το προσχέδιο. Έχει δρομολογηθεί. Εμένα ο Τόσκας, μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Γιατί υπάρχει και συνέχεια. Εμένα ο Τόσκας προσωπικά μου το παρουσίασε τετελεσμένο γεγονός. Δρομολογημένο, ψηφισμένο, αλλά όχι με την τελική υπογραφή. Αυτό πάμε να προλάβουμε. Μετά λοιπόν από τον κύριο Τόσκα, μου πρότεινε ο ίδιος να πάω στο αρχηγείο της αστυνομίας, το οποίο είναι, δεν θυμάμαι καν που ήταν, πήγα και εκεί συνάντησα τον κύριο Τσουβάλα. Ο κύριος Τσουβάλας είναι το εξής, η θέση του. Είναι στη γραμματεία του αρχηγού, και η ευθύνη του είναι όσες επιστολές, όσα mail, ό,τι ταχυδρομείο υπάρχει, αυτός να τα αρχιοθετεί και απευθείας να τα δίνει στους ανάλογους που απευθύνονται οι επιστολές. Και τον παρακάλεσα τον κύριο Τσουβάλα, λέω κύριε Τσουβάλα, κάνουμε ένα κόπο, μια σκύφα ως εδώ και να ψάξουμε να βρούμε τι επιστολές έχουν έρθει, σε τι διαδικασία βρίσκεται όλο αυτό από την περιοχή μου. Ξοδέψαμε 1,5 με 2 ώρες σχεδόν. Δεν βρήκαμε κάτι. Δυστυχώς. Τον αρχηγό του αρχηγείου, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς τον λένε αυτόν τον κύριο, δεν μπόρεσα να τον συναντήσω. Μόνο με τον κύριο Τσουβάλα που μπόρεσα να πω, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι όντως είναι τελεσμένο γεγονός. Εμείς, μετά από κάποια συζήτηση που είχαμε με το Συμβούλιο μου, θεωρούμε ότι το να πηγαίνουμε στις περιφέρειες, το να πηγαίνουμε στο Δήμο μας, το να πηγαίνουμε στα αστυνομικά τμήματα και να ρωτάμε και να διαμαρτυρόμαστε, δεν βγάζουμε κάτι. Ή θα πρέπει να δράσουμε εντελώς διαφορετικά και πολύ πιο δυνατά, ή να το αφήσουμε να κυλήσει έτσι. Προτείνουμε λοιπόν, και δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι μαζί μας, αυτό είναι από το ΔΣ του δικού μας συλλόγου, να πάμε, είτε να πάμε αυτοπροσώπως, είτε που εγώ θεωρώ ότι το αυτοπροσώπως είναι πολύ καλύτερο από μία επιστολή, κατευθείαν στο ΣΤΕ. Εκεί γίνεται όλη η δουλειά. Στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ούτε στα Υπουργεία, ούτε στην Κυβέρνηση, ούτε στο Μαξίμου, ούτε πουθενά. Στο ΣΤΕ. Εκεί που χάσαμε και τις ιαματικές πηγές. Συγγνώμη λίγο, και γι' αυτό έχουμε νεότερες πληροφορίες, αλλά θα τα πούμε σε δικό μας συμβούλιο αυτά. Το οποίο θα σας καλέσουμε πάλι όλους. Συγγνώμη. Ένα αυτό, το ΣΤΕ. Ένα δεύτερο, υπάρχει στο ίντερνετ
το οποίο στην αρχή ξεκίνησε πολύ χαλαρά, αλλά πλέον έχει δυναμώσει τρομερά πολύ. Υπάρχει ένα site το οποίο κάποιοι από εσάς σίγουρα θα το έχετε δει και λέγεται avaaz.com. Σε αυτό το avaaz λοιπόν μπαίνεις από όλο τον κόσμο και μαζεύεις ηλεκτρονικές υπογραφές. Μαζεύοντας λοιπόν έναν αξιόλογο αριθμό ηλεκτρονικών υπογραφών, μπορείς εύκολα να φτιάξεις μία ωραία επιστολή συνοδευόμενη από τις υπογραφές των που θα μαζευτούν στη δική μας εκστρατεία, καμπάνια, δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσουμε, και το οποίο αυτό μπορεί να επηρεάσει μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Βέβαια δεν θα πάμε σκέτο στις υπογραφές, έχουμε πράγμα να δώσουμε. Αυτά σκεφτήκαμε εμείς.